πολιτικό κίνημα. Πολιτικό κίνημα σημαίνει πολιτικό κίνημα όπως η ελληνική λύση. Βεντάλια θεμάτων, προτάσεων, απόψεων, επιχειρημάτων και λύσεων των προβλημάτων. Αυτό σημαίνει κόμμα. Τα υπόλοιπα είναι πυροτεχνήματα. Μόνο για τη ματοδοξία ορισμένο. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται, τι έρχεται. Έρχεται. Για να δούμε. Παιδιά, έρχονται οι μπολιαστές του κυρίου Μητσοτάκη. Χιλιάδες, μιλιούνι. Και αντί να πάρει ο δημοσιογράφος μέτρα, ο κ. Μηταράκης, συγγνώμη, ο υπουργός ο κ. Μηταράκης, το δημοσιογράφος πατιστάνει εδώ, υποδίεται, αλλά υπουργός. Αντί να πάρει μέτρα θωράκι στο σύνορα να μην μπουκάρει κανένας και να στείλει ένα μήνυμα ότι όποιος μπουκάρει από εδώ και πέρα, άλτιση, πυροβολό ή κάνω πουσμπάκι υποχρεωτικά, κάνει διαγνώσεις. Και εγώ θέλω να κάνω ένα άλμα τώρα ιστορικό. Θέλω να δείτε, φίλες και φίλοι, τη Γαλλία του 1960 και τη Γαλλία του 2010. Είναι σαν να λέμε η Ελλάδα του 1990 και η Ελλάδα του 2030 σε λίγο καιρό. Δείτε λοιπόν πώς ήταν η Γαλλία, γι' αυτό λέω μια Ευρώπη χριστιανική, ευρωπαϊκή θέλω. Όχι Ευρώπη μουσουλμανική, ανεκτική, αλλά χριστιανική και ευρωπαϊκή την Ευρώπη και την Ελλάδα τη θέλω. Δείτε λοιπόν το βίντεο και βγάλτε συμπεράσματα. Δείτε πάνω λοιπόν πώς ήταν η Γαλλία του 60 και πώς είναι η Γαλλία τώρα. Να τα βλέπετε αυτά. Γιατί όσοι δεν μπορείτε να πάτε στην Ομόνια ή στη Γιάννησό στη Θεσσαλονίκη, κάντε μια βολτούλα, αλλά φορέστε κράνο στο δαγκοπέδιλα και τα λοιπά, να είστε σίγουροι. Δείτε τα αυτά. Αυτά θέλετε για την Ελλάδα. Εμείς ως ελληνική λύση δεν τα θέλουμε αυτά. Θέλουμε μια Ελλάδα ανεκτική που θα δέχεται τους νόμιμους μετανάστες που θέλουν να δουλέψουν, αν έχει δουλειά, αλλά δεν χωράει η πατρίδα μας άλλους. Δεν θέλουμε άλλους παράνομους να εισέρχονται και να παίρνουν παράνομα χαρτιά και να γίνονται από παράνομα, να τους δίνουμε άσυλο, να φεύγουν Γερμανία και να μας ξαναστέλνει πίσω Γερμανία, η Γαλλία, η Ιταλία στην Ελλάδα, γιατί ο κ. Μητσοτάκης, ο κ. Μηταράκης και οι υπόλοιποι της Νέας Δημοκρατίας είναι περήφανοι που μας μπολιάζουν αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς είμαστε περήφανοι όταν βλέπουμε τους Έλληνες να κάνουν Έλληνες, να γεννούν Έλληνες, όταν βλέπουμε την Γαλανόλευκη, όταν βλέπουμε τον Έλληνα διαπρέπει, όταν βλέπουμε τον Έλληνα χαμογελάει, όταν βλέπουμε τον Έλληνα να είναι χαρούμενος και ευτυχής, να έχει αξιοπρέπεια, να έχει δουλειά, να έχει μεροκάματο, να έχει λεφτά στην τσέπη του, να δίνει στο εγγόνι του, τότε είμαστε χαρούμενοι. Αυτοί είναι χαρούμενοι όταν σας μπολιάσουν. Καλό μπόλι λοιπόν, καλό μπόλιασμα, αλλά να θυμάστε ένα πράγμα και το υπογραμμίζω αυτό. Η ελληνική λύση ήρθε για όλα αυτά που έχουν γίνει κατά το παρελθόν να δώσει λύση και την Ελλάδα να εξαγνήσει από τα μοιάσματα, δεν αναφέρουμε στους ανθρώπους, τις επιλογές τους, κακές, οικονομικές επιλογές που οδήγησαν τη χώρα μας στην πτώχευση. Σε μια Ελλάδα που είναι πάμπλουτη, μια Ελλάδα που έχει ορεκτό πλούτο, που έχει κτηνοτροφία, που έχει γεωργία, που έχει βιοτεχνία, που μπορεί να αναπτυχθεί με βάση τον Έλληνα. Γιατί ο Έλληνας, ένας λαός με φιλότιμο, εργατικός, που μπορεί να ξανακάνει τη χώρα όπως του αξίζει. Μεγάλη, τρανή, οικονομικά εύρωστη και ισχυρή και να μην φοβόμαστε κανένα. Γιατί είμαι θα Έλληνες. Είναι σημαντικό να είμαι θα Έλληνες. Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες.